αίσθημα σοβαρότητος που είχα, το έχασα με τα έργα μακέτες, δηλαδή με ψεύτικα έργα. Που μας δείχνουν χωρίς να κοκκινίζουν από τροπή. Που μας δείχνουν σαν να μένουμε εμείς σε άλλο δήμο. Ας μας απαντήσουν όμως, τι έκαναν για την εκπληκτική θωλάκιση της πόλης. Με την παραμικρή βροχή κινδυνεύουν ζωές και περιουσίες να θαυτούν κάτω από τη λάσπη. Την ίδια ολιγορία έδειξαν και για το δίκτυο αποχέτευσης οβρίων στο κέντρο, για τα δεκλιγερικά, στο κόκκινο μήλο, στην Αγία Άννα. Πού πήγαν οι προεκλογικές υποσχέσεις? Πήγαν οι υποσχέσεις για δημιουργία τεχνητής λίμνης ανάσχεσης ανατολικά στο Δήμο του Κύπρου? Τι απέγινε με το σχέδιο μεταφοράς των δημόσιων υπηρεσιών σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας? Τι έκαναν για να προστατεύσουν τη δημοτική περιουσία στην περιοχή των 40 μαρτύρων? Απολύτως τίποτα. Την εγκατέλειψαν στο έλεος των καταπατητών. Οι Θρακομακεδόνες, το Ολυμπιακό χωριό, οι Βαϊκόβοι αφέθηκαν στη δίκη τους. Κανένα ενδιαφέρον για την εξυπηρέτηση του πολίτη, για την αναβάθμιση της καθημερινότητας του δημόσιου. Ούτε λόγος για την διευκόλυνση της πρόσβασης και της μετακίνησης στο εμπορικό κέντρο της πόλεως. Τι απέγιναν οι δεσμεύσεις για επαναλειτουργία της δημοτικής κοινωνίας, για τη δημιουργία χώρων στάθλασης, για την εναλλακτική μετακίνηση στο κέντρο της πόλης με επέκταση των πεζοδρόμων και του δικτύου ποδηλατοδρόμων? Να σας απαντήσω εδώ, φίλοι μου. Έμειναν στο σιρτάρι. Και σαν να μην έφαναν όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό ακούμε τεράστια ποσά που δίθεν δαπανήθηκαν για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων. Πού είναι όμως αυτά τα έργα? Τα έχετε δει? Έχει μήπως αλλάξει κάτι προς το καλύτερο? Εάν ήσχαν τα νούμερα που ισχυρίζονται κάποιοι, τότε θα ζούσαμε ένα μικρό οικονομικό θαύμα. Υπάρχει έστω και ένας από εσάς που πιστεύει αυτά τα νούμερα? Και αφού θέλουν να μιλήσουμε για νούμερα και αριθμούς, ας μας απαντήσουν σε αυτό, για το δίκτυο αποχέτευσης οβρίων. Ο Δήμος Περανίας με πληθυσμό 26.300 ανθρώπους έλαβε χρηματοδότηση 73 εκατομμύρια. Θέλετε να μάθετε πόσα πήρε ο Δήμος Αχατών με πληθυσμό 108.000 κατοίκους? Μόλις σε 9 εκατομμύρια ευρώ. Για την ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου, Δήμος Πάτων, 33.843 κατοίκους, πήρε 23 εκατομμύρια ευρώ και 300.000. Πόσα πήρε ο Δήμος Αχατών με τριπλάσιο πληθυσμό? Μόλις 500.000. Για έργα ανάπλασης, ο Δήμος Οροπού με πληθυσμό 33.623 κατοίκους πήρε 34 εκατομμύρια ευρώ και ο Δήμος Αχατών 0.